Κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Με χαρά βλέπω ότι όλοι έχουν έρθει στην αίθουσα, οπότε νομίζω να ξεκινήσουμε για να μείνουμε και μέσα στα πλαίσια τα χρονικά που μας επιτρέπονται. Η πρώτη σημερινή συνεδρία αφορά την ενδοουρολογία και θα είναι μια αντιπαράθεση, η οποία αφορά την εξωσωματική λιθοτριψία κυρίως. Δεν ξέρω αν σήμερα μπορούμε να έχουμε ακόμη αντιπαραθέσεις για την εξωσωματική λιθοτριψία. Υπάρχουν σαφώς πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι όχι άλυτα, αλλά μπορεί κανείς να συζητήσει πάνω σε αυτά. Καταρχήν, θα πρέπει να δούμε όμως τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, του καθηγητή, του κυρίου Κατσίκα και του κυρίου Τουλουπίδη, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά για το θέμα της εξωσωματικής λιθοτριψίας. Να παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Κατσίκα να έρθει να μας πει την θέση του εάν η εξωσωματική λιθοτριψία παραπένει η θεραπεία εκλογής. Σε αυτή την αντιπαράθεση, καλημέρα σε όλους. Πάλι θα συγχαρώ τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρωτοβουλία που είχε να κάνει αυτήν την εκδήλωση. Πιστεύω όλοι να έχουμε αντιληφθεί τη μεγάλη επιτυχία που είχε μέχρι τώρα και πιστεύω να συνεχίσει η ίδια επιτυχία. Εμένα μου έλαχε να αντιπαραταθώ με τον κύριο Τουλουπίδη για την εξωσωματική λιθοθρυψία. Όπως είπε και ο καθηγητής κύριος Σοφράς, λίγες είναι οι αντιπαραθέσεις που μπορεί να γίνουν σήμερα. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Σε μια αντιπαράθεση λοιπόν, πρέπει ο καθένας να ρίξει ό,τι όπλα έχει στη διάθεσή του. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα από τον μεγαλύτερο επαναστάτη. Λοιπόν, πάντα σε μια επανάσταση δεν είναι σίγουρο αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει ή θα καθιερωθεί η επανάσταση ή όχι. Στην ουρολογία η επανάσταση που έγινε στη δεκαετία του 1980 αφορούσε την αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού. Η επανάσταση αυτή έγινε στηριζόμενη στα οστικά κύματα, τα οποία θα κάνουμε μια ιστορική μικρή αναδρομή, ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1960 στις μελέτες που γινόντουσαν για την κατάκτηση του διαστήματος. Εκεί ανακαλύφθηκε ότι όταν ένα σώμα τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον ήχο μέσα σε ένα άλλο σώμα, παράγονται οστικά κύματα. Μελετήθηκαν τα οστικά αυτά κύματα, τι επίδραση έχουν στους ιστούς για να προστατεύσουν τους άνδρες που επάνδρωναν τα διαστημόπλια, και στη συνέχεια σκέφτηκαν ορισμένοι ότι ίσως αυτά τα οστικά κύματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και στην ιατρική πράξη, είτε διασπώντας λίθους στο ουροποιητικό, ίσως χοληφόρους οδούς, είτε ενεργοποιώντας σε ασυστολία το μυοκάρδιο. Έτσι λοιπόν τη δεκαετία του 70 έγινε η πρώτη διάσπαση λίθου χρησιμοποιώντας οστικά κύματα από τον Χόισλερ, επιτυχής διάσπαση, αφού έσπασε in vitro πέτρα ο Χόισλερ, άλλοι ερευνητές σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν τα οστικά κύματα, να τα κατευθύνουν επάνω στον νεφρό, στη λιθίαση του νεφρού ή του ουρητήρα και να δουν μήπως έχουν αποτέλεσμα, δηλαδή να σπάνει η πέτρα και να αποβάλλονται τα θράψματα από τη φυσιολογική οδό που είναι η ούρηση, η φυσιολογική ούρηση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι εργασίες με μοντέλα λιθιασικά και με χρησιμοποίηση κατόπτρων ώστε να συγκεντρώνονται τα οστικά κύματα επάνω στο αντικείμενο, τη λιθιαστική λίθο. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι είναι δυνατή η διάσπαση κάποιου λίθου in vitro και στα πειραματόζωα. Μελετήθηκαν οι ιδιότητες των οστικών κυμάτων, τι επιπτώσεις έχουν στους βιολογικούς ιστούς, και από εκεί και πέρα χρησιμοποιήθηκε ένας πειραματικός λιθοθρύπτης με λιθιαστικό μοντέλο πειραματικό σκύλο, και είχαμε καλά αποτελέσματα. Αυτά γίνανε στη δεκαετία του 70, 1974 μέχρι 80, και επειδή υπήρχαν καλά αποτελέσματα πειραματικά, αποφασίστηκε για πρώτη φορά η πρώτη λιθοθρυψία σε άνθρωπο, η οποία έγινε στις 7 Φεβρουαρίου του 1980 στο Μόναχο της Γερμανίας, και η επιτυχής αυτή λιθοθρυψία έγινε με τον ίδιο πειραματικό λιθοθρύπτη τον οποίο είχαν χρησιμοποιήσει και στους και στις πειραματικές μελέτες. Έτσι λοιπόν, από το 80 που έγινε η πρώτη λιθοθρυψία μέχρι το 82, στο ίδιο κέντρο του Μονάχου γίνανε
200 επιτυχείς λιθοθρεψίες, αλλά σε επιλεγμένους ασθενείς. Η επιλογή ήταν ότι η λίθη ήταν μονήρης, με διάμετρο κάτω από ένα εκατοστό, και βρίσκονταν είτε στην Πίελο είτε σε κάποιο από τους κάλικες. Τα αποτελέσματα τα οποία είχε ο Σώση, ο οποίος πρώτο έκανε αυτήν την ομάδα εργασίας στο Μόναχο, είχε σε ό,τι αφορά την επιτυχία διάσπασης, οι λίθοι διασπάστηκαν σε ένα ποσοστό πάνω από 98%. Οι επιπλοκές οι οποίες εμφανίστηκαν ήταν κολικός γύρω στο 15%, πυρετός το 3% και ενδοσκοπικοί χειρισμοί που χρειάστηκαν συμπληρωματικές μετά την εξωσωματική λιθοθρεψία στο ανέξει στο 7%. Αυτά τα αποτελέσματα και το ότι ήδη ξεκίνησε η δημιουργία νέων λιθοθρυπτών έδωσε την δυνατότητα στο Σώση και στην ομάδα του να συνεχίσουν μετά το 82 μέχρι το 83 να εφαρμόσουν τη μέθοδο σε 1.000 άτομα, αλλά διεύρυναν τις ενδείξεις. Δηλαδή πήραν λίθους μεγαλύτερους από ένα εκατοστό, λίθους περισσότερους στο ανώτερο ουροπητικό και λίθους τους πρώτους κοραλιοειδείς. Και τα αποτελέσματα τα οποία είχε η δεύτερη αυτή περίοδος της λιθοθρυψίας ήταν τα ίδια με τις πρώτες περιόδους. Δηλαδή τα αποτελέσματα του 83 ήταν πάλι σε ό,τι αφορά τη διάσπαση πάνω από 98%. Οι επιπλοκές όμως σχεδόν διπλασιάστηκαν σε όλα αυτά που δείξαμε και στον κολικό και στην λίμωξη και σε τις επιπλοκές που δείξαμε προηγούμενα. Εκείνο όμως που εκ των υστέρων απεδείχθη και διαπίστωσαν είναι ότι οι επιπλοκές αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα με συμπληρωματικές άλλες ενδοσκοπικούς ισχυρισμούς και αποδόθηκαν στο ότι η μεγάλη μάζα, το μεγάλο φορτίο των λιθιαστικών συγκριμάτων τα οποία κατακλείζουν το ουροπητικό ήταν εκείνα τα οποία ευθύνονταν για τις επιπλοκές. Έτσι λοιπόν και αυτά τα καλά αποτελέσματα, αυτήν την επανάσταση που τότε ήρθε στην αντιμετώπιση της λιθιάσεως, ήταν η αφορμή να γίνει πιστευτή η μέθοδος, το 83 να επεκταθεί το κέντρο ή επανάσταση, να το πούμε, από το Μόναχο, Στουτγκάρδη, Βερολίνο και Μάιντς, και την επόμενη χρονιά, το 1984, να εγκατασταθούν λιθοθρύπτες και στην Αμερική, αλλά και στην Ιαπωνία, Ασία. Έτσι λοιπόν από το 84 και μετά άρχεται να εξαπλώνεται η μέθοδος σε όλο τον κόσμο και πλέον δεν γινόταν αυστηρή επιλογή των ασθενών. Οι νέοι λιθοθρύπτες είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν στην εξάπλωση, οι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς και, όπως είπαμε, εγκαταστάθηκαν σε όλο τον κόσμο λιθοθρύπτες. Αυτοί οι λιθοθρύπτες όμως των νέων γενεών μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλύτεροι από τους λιθοθρύπτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν παλιότερα. Μια εργασία την οποία αναφέρω στην προκείμενη διαφάνεια δείχνει ότι η πρώτη γενιά λιθοθρύπτες σε συνεδρίες 82%, 75% και 107%, τα αποτελέσματα απαλλαγής από το λίθο ήταν στο 90% της παλιότερης γενιάς, 65% και 48%. Και σε ό,τι αφορά το μέγεθος των θραυσμάτων, βλέπουμε ότι στο 1% μόνο των παλαιότερων γενεών υπήρχαν θραύσματα μεγαλύτερα από ένα εκατοστό, ενώ οι επαναθεραπείες συμπληρωματικές συνεδρίες στο 4%. Τα ποσοστά βλέπετε ότι όσο πάμε μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι οι καινούργιες γενιές λιθοθρυπτών σε ό,τι αφορά την διάσπαση του λίθου είναι καλύτερες από τις παλιότερες γενιές. Εδώ όμως θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί σήμερα η εξωσωματική λιθοθρυψία αποτελεί πρόκληση και γίνεται η εξωσωματική λιθοθρυψία τραβάει τους ασθενείς σαν πρώτη επιλογή. Αυτό γίνεται γιατί είναι αποτελεσματική. Άρα λοιπόν την προτιμάμε. Είναι ελάχιστα επώδυνη. Επομένως μας επιτρέπει να αισθανθούμε καλύτερα το αποτέλεσμα από την αντιμετώπιση της λιθιάσεως. Δεν απαιτεί νάρκωση. Άρα είμαστε ξύπνοι και βλέπουμε τα καλά αποτελέσματα. Μπορεί να επαναληφθεί εύκολα. Έχει ελάχιστες επιπλοκές όταν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, δεν έχουμε παρενέργειες, είναι φιλική προς τα ασθενή και το βασικότερο καλύπτεται και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Για αυτούς τους λόγους τραβάει και την κυρία η εξωσωματική λιθοθρεψία. Αυτό νομίζω δεν θα ενδιέφερε κανέναν.
από όλους μας. Γιατί όμως θα θεωρήσουμε την εξωσωματική λιθοθρυψία ότι σήμερα αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της λιθιάσεως? Όπως για οποιαδήποτε μέθοδο, θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητά της σε ό,τι αφορά την αποκάθαρση των λίθων και το ότι είναι επαναληπτική η θεραπεία. Τις επιπλοκές, τι επιβάρυνση έχουμε στον ασθενή και ποιο είναι το κόστος της νέας μεθόδου. Παρόλο που δεν υπάρχουν προοπτικές στοιχειωμένες μελέτες που να συγκρίνουν αυτά τα αποτελέσματα, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι η εξωσωματική λιθοθρυψία αποτελεί την πρώτη μέθοδο επιλογής. Αναμφισβήτητα, και δεν νομίζω ότι θα έχει αντίρρηση ο κύριος Τυλουπίδης, ότι σήμερα η εξωσωματική λιθοθρυψία αποτελεί την πρώτη επιλογή σε λίθος του νεφρού που είναι μικρότερη από 2 εκατοστά. Η επιτυχία είναι γύρω στο 86% και απαλλάσσεται μέσα σε 3 μήνες ο ασθενής από τα θραύσματα ή τουλάχιστον υπάρχουν αποβλητέα θραύσματα, δηλαδή θραύσματα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αποβληθούν αυτόματα. Σε μεγαλύτερους λίθους που μπορεί πάλι να εφαρμοστεί η λιθοθρυψία, απαιτείται πάντα η τοποθέτηση ενός αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα. Η κοροϊλιωδής λίθη των νεφρών. Σε μονόνεφρους πρώτη επιλογή. Σε μικρότερους σχετικά λίθους αμφωτερόπλευρου νεφρού, εννοείται, πάλι υπάρχει η ένδειξη της εξωσωματικής λιθοθρυψίας. Σε μεγαλύτερους λίθους κοροϊλιωδείς που είναι με πολύπλοκες διακλαδώσεις, εδώ δεν σημαίνει ότι είναι μόνο θεραπεία εξωσωματική, αλλά μπορεί να προηγηθεί μια διαδερμική, να ακολουθήσει η εξωσωματική, να ξανακάνουμε ενδεχομένως διαδερμική, δηλαδή την τεχνική σάντουιτς. Επομένως, είναι ξεκάθαρα ότι η εξωσωματική λιθοθρυψία στο νεφρό, πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι, ακόμα και ο κύριος Τυλουπίδης, ότι η πρώτη επιλογή είναι εξωσωματική λιθοθρυψία. Τι γίνεται όμως με τους λίθους του ουρητήρα που ενδεχομένως από ορισμένους να υπάρχουν άλλες απόψεις? Και πιστεύω θα μας εκφράσει ο κύριος Τυλουπίδης. Κολαντρίζω λίγο που λες. Εντάξει. Λοιπόν, σε μια μεταανάλυση 5 τυχιοποιημένων μελετών, όπου συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξωσωματικής και ενδοσκοπικής αντιμετώπισης λιθιάσεως, έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στη διαφάνεια. Είναι σημαντικά χαμηλότερα τα ποσοστά ασθενών ελεύθερων λίθου. Λιγότερες επιπλοκές της εξωσωματικής λιθοθρυψίας, όπως και στην προηγούμενη αναφορά μας. Λιγότερη νοσοκομιακή νοσηλεία στην εξωσωματική, μικρότερο ποσοστό επανάληψης θεραπείας στην ενδοσκοπική, χωρίς μεγάλη όμως σημαντικότητα. Ενδεχομένως από αυτή τη διαφάνεια να πει κανείς ότι υπερέχει η ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Πάμε όμως στην επόμενη διαφάνεια που βλέπουμε μια πολύ μεγαλύτερη συλλογή ασθενών, μια μεταανάλυση από 244 εργασίες δημοσιευμάτων στη Medline, και βλέπουμε ότι στην ανάλυση που έγινε για τα ποσοστά ασθενών που έμειναν ελεύθεροι λίθους, στον αριθμό των συνεδριών και τις επιπλοκές που είχαμε, κατά σταδιοποίηση, να το πούμε, των λίθων ανάλογα με το τμήμα και το μέγεθος του λίθου και το τμήμα του ουρητήρα, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Και θα βγάλουμε και τα ανάλογα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τον άνω τριτιμόριο του ουρητήρα, στο 74% των ασθενών και το 94% των ασθενών είναι αυτή αντίστοιχα εξωσωματική και ενδοσκοπική που είναι ελεύθερη λίθου. Αναλυτικότερα, σε λίθους μεγαλύτεροι από 10 χιλιοστά, τα ποσοστά είναι 74 και 93 και σε λίθους μικρότερους των 10 χιλιοστά, 86 και 97. Σε ό,τι αφορά τον μέσο ουρητήρα, τα ποσοστά είναι αντίστοιχα, μεγαλύτερα λίθη από 10 χιλιοστά 76 με 78, μικρότερη από 10, 84 και 91 τα ποσοστά της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης και του άνω τριτιμόριου του ουρητήρα τα αντίστοιχα ποσοστά τα οποία βλέπουμε στη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τις επιπλοκές, βλέπουμε ότι πάλι ανάλογα με το τμήμα του ουρητήρα έχουμε και θα σταθούμε στις σοβαρότερες επιπλοκές ενδεχομένως, ότι στην κάκωση του ουρητήρα έχουμε περισσότερα περιστατικά στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση και τα στενόματα περισσότερη, μεγαλύτερα ποσοστά πάλι στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Προχωράμε στην επόμενη, το ότι ποια είναι η επιβάρυνση που υφίσταται ο ασθενής από τις δύο συγκριτικές αυτές μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας.
Ο πόνος στην οσφή, αμελητέως στην εξωσωματική, κάπως μεγαλύτερος στην ενδοσκοπική. Δυσουρία και τα ποσοστά, να μην τα αναφέρουμε όλα ένα-ένα, γιατί φαίνονται στη διαφάνεια, είναι αυτά. Βέβαια, τελευταία στην ερώτηση αν θα ξαναπροσπαθήσει κανείς ή αποτυχίες, το 100% των ασθενών της εξωσωματικής δήλωσαν ότι ναι, ενώ το 86,7% από ενδοσκοπικούς χειρισμούς. Εδώ θα πρέπει να πω και να διαφοροποιηθώ κάπως το εξής. Βέβαια, αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ασθενείς αφορά ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία και από τις δύο μεθόδους. Δεν ξέρουμε ποιες θα ήταν οι απαντήσεις ασθενών οι οποίοι κατά το παρελθόν είτε αντιμετωπίστηκαν με εξωσωματική και σε κάποια άλλη φάση με ενδοσκοπική αντιμετώπιση και τα ανάπαλλην. Εκεί νομίζω θα είχαμε και τα πιο αντικειμενικά αποτελέσματα και τις αντικειμενικές διαθέσεις των ασθενών. Λοιπόν, πάμε σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση σε λίθος του από ουρητήρα. Με εξωσωματική λιθοθρυψία, η διάρκεια της επιβάρυνσης είναι, φαίνεται επί της 100 σε λεφτά, ποιες είναι, σε πρώτα λεπτά, ποια είναι... Συγγνώμη. Λοιπόν, στο χρόνο παραμονής στο χειρουργείο, τα ανάλογα είναι ποσοστά 71,8, 96,5, ο χρόνος ανάνυψης 29,6, εξωσωματική 55 για ενδοσκοπική. Την ίδια μέρα τα ποσοστά αυτά είναι ανάλογα. Είναι ενδεχομένως συγκρίσιμα. Και πάμε τώρα στο κόστος που έχει ο ασθενής ο οποίος αντιμετωπίζεται με εξωσωματική λιθοθρυψία και με ενδοσκοπική λιθοθρυψία. Βέβαια, αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ αφορούν στατιστική μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο χ, διότι δεν έχουμε μια τέτοια συγκρίσιμη μελέτη για να ξέρουμε το κόστος που έχει ένας ασθενής όταν αντιμετωπίζεται με εξωσωματική λιθοθρυψία ή με ενδοσκοπική λιθοθρυψία. Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως υπάρχει περιθώριο κάποιος από όλους μας να προσπαθήσει να κάνει αυτή τη μελέτη και να ξέρουμε τι στοιχίζει και στην Ελλάδα, τι στοιχίζουν αυτές οι δύο μέθοδοι. Το συμπέρασμα που μπορεί να βγει από όλη την παρουσίαση είναι ότι κάθε ασθενής με λιθίαση στο ουροποιητικό δικαιούται μια συνεδρία εξωσωματικής λιθοθρυψίας. Και μην ξεχνάμε, θα κάνω μία αναφορά στο παρελθόν, όσοι από εμάς βρέθηκαν να δουλεύουν σε ουρολογικές κλινικές πριν από την εισαγωγή αυτών των ενδοσκοπικών μεθόδων, γιατί μέσα σε ενδοσκοπικές μεθόδους αναφέρθηκε η εξωσωματική λιθοθρυψία, θα θυμόμαστε πόσες φορές ανοίχτηκαν ασθενείς με λίθους στο άνω τριτημόριο του ουρητήρα, κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων οι λίθοι αυτοί μετακινήθηκαν σε κάποιον από τους κάλικες και τότε λέγαμε μεταξύ μας ποιος είναι ο καλύτερος ψαράς. Και σε μεγάλο ποσοστό ο άρρωστος μπορούσε να τελειώνει την επέμβαση χωρίς να αφαιρείται ο λίθος μέσα από τον νεφρό. Ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και περιμένουμε τον κύριο Τουλουπίδη να συνεχίσει.